Όπως έχουμε δει, διανύουμε μία περίοδο ανατροπών στα motorsports. Θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η Σαρδινία? Όπως αποδείχθηκε, όχι, με μία από τις πιο σκληρές ανατροπές ανάμεσα σε όσες έχουμε ήδη παρακολουθήσει. Ο Τάνακ πέρασε μπρος μετά τη 12η ειδική, ύστερα από μάχες με το Λάτβαλα με το Γιώτα, το Σούνινεν με Φόρτ και το Σόρτο με Χιουντάι. Από εκεί και πέρα κέρδισε άλλες 4 ειδικές, έχοντας ήδη 2 νίκες από πριν και έφτασε τη διαφορά στα σχεδόν 30 δευτερόλεπτα από το δεύτερο Ισπανό. Και έδειχνε ο αδιφελονίκητος πρώτος στην εκκίνηση της Power Stage, κάτι που θα του έδινε ένα σημαντικό προπάθισμα στη βαθμολογία, με τους Οζιέ και Νουβίλ να μην τα έχουν πάει ιδιαίτερα καλά. Λογάριαζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Το σύστημα διεύθυνσης του Γιάρης, ή καλύτερα η υδραυλική του υποβοήθηση, παρέδωσε το πνεύμα στην Power Stage, κάτι που του στήχησε σχεδόν 2 λεπτά και τον έριξε στην 5η θέση, μειώνοντας έτσι σε μόλις 4 βαθμούς τη διαφορά του από τον Οζιέ. Συγγνώμη για το συμβάν, ζήτησε από τον Τάνακ ακόμη και ο πρόεδρος της εταιρείας, κύριος Τοιόντα, ενώ από την ομάδα δήλωσαν ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει πάλι τέτοιο πρόβλημα. Νικητής τελικά του αγώνα, ο Σόρντο με το Χιουντάι, που πήρε τη δεύτερη του νίκη στο WRC. Δίπλα του εμείς θα βάλουμε τον Σούνινεν, που έκανε έναν εκπληκτικό αγώνα, οδηγώντας πολύ θεαματικά, φοβερά θεαματικά θα λέγαμε, στο δρόμο προς τη δεύτερη θέση. Ξεχωριστή και η επίδοση των Μίκελσεν και Evans, που έκαναν έναν από τους καλύτερους αγώνες τους. Έτσι, η Hyundai ξέφυγε αρκετά της Toyota στην βαθμολογία κατασκευαστών, αλλά στους οδηγούς, τους Τάνακ, Οζιέ και Νουβίλ χωρίζουν πλέον μόλις 7 βαθμοί. Επόμενος αγώνας του WRC, το ράλι των χιλίων λιμνών στη Φινλανδία, που ξεκινά την 1η Αυγούστου.